Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Λόγου, η φιλοσοφική, θεολογική, επιστημονική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Κυριακή βράδυ, 10.30-11.25 έχει πάει η ώρα και σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά σας για να αναλύσουμε ένα κοινωνικό θέμα, ένα θέμα που μας απασχολεί και απασχόλησε την ανθρώπινη σκέψη. Φίλε και φίλοι θα μιλήσουμε σήμερα για την ψυχική αγαλίαση, την ψυχική εφροσύνη, πως μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι ευτυχισμένοι, πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα, να επικοινωνήσουμε σωστότερα με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, γιατί είναι ο σκοπός των εκπομπών, οι εκπομπέ αυτές, έχουμε ξαναπεί ότι είναι σε θελοντική βάση, έχουν σαν σκοπό, σαν στόχο, να ενημερώσουν, να προβληματίσουν, να προκαλέσουν τον προβληματισμό, αλλά παράλληλα να δώσουν και την ελπίδα που πολλές φορές απουσιάζει από τη σύγχρονη εποχή στο σημείο αυτό να, καλυσ... να δώσω καλησπέρα μου, να καλησπερίσω τον φίλο συνοδοιπόρο του συνεργάτη όλα αυτά τα χρόνια, τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό τη Γενική Ιατρική. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε Φιλιλάκη. Μία ακόμα καλυσπέρα, εκπομπή κύριε. ξεκινάει. Κυριακή βράδυ ε, σήμερα. Θα μα πείτε στην πορεία τη εκπομπή και θα αναλύσουμε το λόγο του Ευαγγελίου, θα μιλήσουμε φιλοσοφικά, μιλήσουμε για θέματα ψυχολογία και θέματα θεολογία. Μείνετε κοντά μα, μπορείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε να μα πείτε τι απόψει σα, την άποψή σα. Ό,τι θα θέλατε να δείτε στι επόμενε εκπομπέ, ε, σε λίγο θα ακούσουμε τα θεολογικά σοφά λόγια του κυρίου Ατζακλή. Στο σημείο αυτό να δούμε και τα προτινόμενα βιβλία τη εκπομπή, το καινούριο βιβλίο που έχω γράψει, που ονομάζεται «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», μιλήσουμε σήμερα για το μεγάλο ζήτημα της ψυχής. Η ψυχή που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Για να μπορέσουμε την ίδια μας τη ζωή να την καθορίσουμε με βάση ε, τις αξίες μας, με βάση τις αρετές μας. Οι αρετές, Ωραία, οι αξίες ε, απασχόλησαν κυρία Τζακλή, άρα ε, την ανθρώπινη διανόηση όλους τους αιώνες, δεν είναι καινούριο φαινόμενο αυτό. Άρα, ανάλογα την ιδεολογία μας, τα πιστεύω μας, το ρεύμα που εκπροσωπούμε ε, μας ε, βοηθάει στο να μπορέσουμε την ίδια μας τη ζωή να αισθανόμαστε χαρούμενοι. Λέγαμε και στην αρχή, πριν ξεκινήσουμε, θα το πούμε σε λίγο, κρατήστε το θέλω να το πούμε σε λίγο, ε, αυτό που λέμε πολλές φορές μέσα, μέσα από αυτήν την εκπομπή, ότι ο παρηγορητικό λόγος στους ασθενείς τους προκαλεί ψυχική ευρωσύνη. Όταν βοηθάμε ασθενείς, οδηπόρους, φτωχού, Προκαλεί ψυχική ευρωσύνη. Όταν έχουμε στόχο ένα συμπέρασμα στη ζωή μα, έχουμε ψυχική ευρωσύνη ότι πετύχαμε πράγματα. Άρα, όλα αυτά θα ε, αναλύσουμε σημερινή εκπομπή, φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι, ε, για να δίνουμε ε, ε, κάποιε κατευθυντήρε γραμμέ που θα κινηθούμε και σήμερα Κυριακή βράδυ. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου. χρόνος, χρόνο, η αξιοποίηση, το μεγάλο ζητούμενο όλων των ανθρώπων. Πώ αξιοποιείται ο χρόνο, τι πρέπει να κάνουμε για να αισθανόμαστε όμορφα μέσα μας, το μεγάλο ζήτημα της εποχής είναι και της εκπομπής μας, της σημερινής εκπομπής, αφού, αφού γκραστεί ε, την σημερινή εποχή μας, πώς θα είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Προχωρώντας ε, φύση και αισιοποίηση των η φύση πάντοτε έπαιξε κυρίαρχο ρόλο. Μέσα από ε, τις άκτισες ενέργειες του ίδιου του Θεού βλέπουμε την ομορφιά, την αρμονία, την τελειότητα της φύσεως, όπως μας λέει και ο ο Δαβίδ ο Ψαλμωτός. Το επόμενο βιβλίο είναι η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και η Πατρική Θεολογία. Και τέλο, έχουμε θέματα μεθολογία και φιλοσοφία τη Ιστορία. Μπορείτε, αν αγοράσετε μέρο των βιβλίων αυτών, σε τιμέ κόστου, να έχετε πολλά άλλα δώρα μαζί με αυτά τα βιβλία στο τηλέφωνο που βλέπετε στι οθόνε σα. ο κ. Σατζακλή έχει μια αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα που βασίζεται πάνω στην ιδεολογική κατεύθυνση τη Ορθοδοξία του ελληνισμού. Ρωτάνε πολλοί φίλοι η κυρία Τζακλή αν είμαστε Ορθόδοξοι. Αυτό νομίζω ότι. Αυτό και το δηλώνουμε. Ε, αλλά δεν είναι. Πρέπει και... Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αν ξέρουμε να... λιγάκι από τα πράγματα, θα ότι δεν ξεφεύγουμε εμεί ποτέ από τα Ορθόδοξα πράγματα. Διότι πρώτα έχουμε την Ορθοδοξία και μετά έχουμε αυτά που λέμε. Πρώτα πρώτα, η Ορθοδοξία μα μας καθοδηγεί κατά λάθο τρόπο να μπορούμε να αξιολογούμε αυτό που είπατε προηγουμένω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο έξυπνο άνθρωπο τι κάνει. Αξιολογεί τις αξίες της ζωής ανάλογα και τις, βάζει στο, τις μεγάλες αξίες βάζει σε υψηλό μέρος, τις μεσαίες αξίες σε μέτριο μέρος και τις χαμηλές αξίες. Γιατί υπάρχουν και μεγάλες και μικρές και μεσαίες αξίες. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Αλλά η αξία της σωτηρίας της ψυχής, ας πούμε, είναι μια κορυφαία αξία. Η αξία του να αγαπάμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο είναι μια κορυφαία αξία. Αν δεν τις έχουμε αυτές, όλες τις άλλες να τις έχουμε, μηδενίζονται. Δεν, δεν, χρειάζονται, δεν είναι οι άλλε. Τι αξίες να έχεις, δηλαδή το τένις, τα χόμπι και αυτά είναι οι μεγάλες αξίες. Το να βλέπεις θέατρο, κινηματογράφο ή οτιδήποτε είναι μεγάλες αξίες. Αν νομίζει κάποιος άνθρωπος ότι αυτές, ή το φαγητό είναι μεγάλη αξία, το έχουν κάνει τώρα λεπτό επίλεπτο και αυτά και ξέρω εγώ, και τι, αυτά... Δεν καλύπτουν το ψυχικό κενό, κύριε κυρία Τσακ. Είναι καινό. σημαντικά και αυτά, η αγάπη για τις τέχνες, ναι. από τους αρχαίους Έλληνες αποτέλεσε ένα μεγάλο και σημαντικό ζήτημα, γιατί θέλω να θα δούμε σε λίγο, είδαμε και βλέπουμε και τη θεραπευτική δραστηριότητα στο σημείο αυτό. Αξιόλογα και σημαντικά αυτά τα βιβλία που έχετε γράψει. Τα βλέπουμε, η αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμό. Βλέπουμε το άλλο σημαντικό βιβλίο, Οι Νέα Εποχή. Αποκωδικοποίηση των ενιών τη παγκοσμιοποίηση στο βιβλίο σα. Συντέλεια του κόσμου, προφητείε που θα υπάρξουν. Ε, βλέπουμε σεισμού και όλα αυτά τα οποία είναι μια πρόγευση όλων αυτών των καταστάσεων που θα βιώσουμε μεταγενέστερα. Το επόμενο βιβλίο είναι Η Αναγέννηση, η Αναμόρφωση του Ανθρώπου. Και τα βιβλία σα επίση σε πολύ χαμηλέ τιμέ και έχετε δημιουργήσει και διάφορα θρησκευτικά ντοκιμαντέρ. Θα τα λέγαμε, θα τα δείξουμε και στην επόμενη εκπομπή έτσι, αποσπάσματα. Ναι, θρησκευτικά ντοκιμαντέρ με το Ευαγγέλιο. Με το Ευαγγέλιο. Επίσης. Ναι, πείτε μα δύο λόγια. Ρωτάει ένα φίλο από μια περιοχή όταν ε, λέμε θρησκευτικά. Έχουμε όλα, όλα τα Ευαγγέλια και τα τέσσερα Ευαγγέλια εικονοποιημένα με εικόνα. Δηλαδή είναι σαν έργο κινηματογραφικό που το Ευαγγέλιο και βλέπει εικόνε. Επενδύεται δηλαδή ο λόγο με τι εικόνε μαζί. Όσον αφορά τώρα για το πώ θα τακτοποιήσουμε τι αξίε που είπατε προηγουμένω και ήθελα να συμπληρώσω κάτι, ο κοσμά ο επειδή έβλεπε ότι έρχονται δύσκολε μέρε πραγματικά στη ζωή, έλεγε: Προσέχτε, θα σα πάρουν τα σπίτια. Θα σα βάλουν φόρου στι κότε και στα παράθυρα. Θα σα κάνουν, θα σα κάνουν, θα σα κάνουν. Προσέχτε, δύο πράγματα να μην του δώσετε. Τι μεγάλε αξίε λέμε τώρα. Μην του δώσετε το Χριστό και την ψυχή σα. Αυτέ οι δύο μεγάλε αξίε δεν πρέπει να δοθούν σε κανέναν άλλον παρά μόνο στον εαυτό μα. Μας ανήκουνε κατά απόλυτο τρόπο. Ωστόσο, η πίστη στο Χριστό δημιουργείται με την ανάγνωση του Ευαγγελίου, με την εξομολόγηση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, κύριε Φουντουλάκη, μια και έχουμε τον τελών και τον φαρισαίο στο Ευαγγέλιο μα. Βεβαίω με την εξομολόγηση που έκανε ο Τελώνη, τη λιγόλογη αυτή εξομολόγηση που μοιάζει με του ληστή επάνω στο Σταυρό και έλυσε τον παράδεισο. Διότι ο, ο, ο ληστή στο Σταυρό δεν είπε πολλά λόγια, είπε Μνήστε τι μου κύριε, είναι τη βασιλεία σου. Δηλαδή, θυμίσουμε και εμένα όταν έρθει στη βασιλεία σου, την ουράνια βασιλεία σου. Αυτό είπε ο ληστή. Ούτε εξομολόγηση έκανε, ούτε καμιά καλή πράξη. Αλλά σώθηκε όμω, όπω ξέρουμε, και λέμε Μα τόσο εύκολο να σωθεί. Ναι, ο ένα ληστή σώθηκε, ο άλλο όμω χάθηκε. Θέλει προσοχή εδώ. Εύκολα ο ένα πήγε στον παράδεισο με δύο κουβέντε και με την ψυχική αυτή ανάταση που αισθάνθηκε και, ότι, ότι κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός Θεός, αλλά και ο άλλος χάθηκε τόσο εύκολα με το να του λέει του Χριστού δεν είσαι αληθινός, αν ήσουν αληθινός κατέβα από το σταυρό να σε πιστέψουμε. Λοιπόν, γι' αυτό τόσο εύκολο είναι να σωθεί κανείς, αλλά τόσο εύκολο είναι και να χαθεί. Αν πάρουμε τα παραδείγματα αυτά μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από την ιστορία. Η πίστη λοιπόν στον Χριστό, η ζωή της Εκκλησίας και η Αγία Κοινωνία και η προσευχή και η Αγία Γραφή είναι πρωταρχικές αξίες για έναν άνθρωπο ο οποίος ε, έχει καταλάβει τις αξίες της ζωής, της πραγματικής ζωής. Διότι αν βάζουμε πρώτη αξία το χρήμα, βλέπουμε τι παθαίνουν αυτοί που βάζουν σαν πρώτη αξία το χρήμα. Δεν μπορούν να έχουν πνευματική ζωή, ούτε πνευματικές χαρές. Εξάλλου και είναι και σωστή... έχει ναι, και Όχι, θέλω να πω στο αυτό, ναι. μια και ότι η σωστή αξιοποίηση του χρήματος είναι το ζητούμενο δεν είναι. Εμείς... Ναι, δεν λέμε ότι το χρήμα είναι από μόνο του ευθύ εξ αρχή κακό, άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατακρίνουμε κτλ. Σίγουρα όχι. Η σωστή αξιοποίηση του χρήματο, αν ναι. κάποιος έχει χρήμα και με τύπιο τρόπο το έχει αποκτήσει, μπορεί, όταν το έχει αποκτήσει, μπορεί να το παράλληλα ναι. να το προσφέρει ναι. στου ασθενεί, στου φτωχού, στου που έχουν ανάγκη, τότε είναι σημαντικό. Έτσι είναι. Αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε πρώτο το χρήμα και μετά το Χριστό. Σαφώ. Αυτό είναι αυτονόητο. Ε, χρήμα και μετά το Χριστό δεν γίνεται. Όσοι βάλανε πρώτο χρήμα και μετά τον Χριστό είναι αυτοί οι χριστιανοί, οι οποίοι κατά φαντασία χριστιανοί, κοιτάζουν τα, τα κοσμικά και αυτά και λένε, κάνουμε και ένα σταυρό, μια μικρή εκκλησούλα, πηγαίνουμε και δύο φορές, πηγαίνουμε και στην, πώς το λένε στην Ανάσταση για λίγο, Αυτά δεν είναι όμω έτσι. Γιατί εξάλλου ο ουσιασμό, η ορθοδοξία yeah. είναι, ε, είναι να βιώνει κανεί κάποια πράγματα, να αποτελεί πρότυπο και είναι μια εμπειρία ζωή. Δεν είναι απλέ δασκαλίε. Και ο φιλοσοφικό κόσμο διακηρύττει παντού, διότι όλη η φιλοσοφία μίλησε για την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, όπω και ο νοπλατονικό φιλόσοφο ο Πλωτίνο, που μίλησε για την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα είναι βίωμα. Πρέπει κανεί, όπω είπα και στο βιβλίο μου, η ουσία και η αθανασία τη ψυχή να το αισθάνεται να το καταλαβαίνει οι αρετές και οι αξίες. Ε, να ταξινομούνται σωστά. Ναι, να ταξινομούνται σωστά, διότι και η φιλοσοφία μίλησε και ο Ρισοντέλης και ο Πλάτος για αξίες, για αρετές, γιατί η αφοβία του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο, στου πειρασμού, ήταν ζητούμενο και των αξιών και των αρετών στο φιλοσοφικό κόσμο, όχι μόνο στον πατερικό κόσμο. Και στο σημείο αυτό το βασικό σημείο και αμέσω δίνω τον λόγο, ήταν και είναι με βάση έρευνε που έχουν γίνει ότι ο άνθρωπο μπορεί να αισθάνεται ψυχικά σε μια ηρεμία Γαλλία και να είναι χαρούμενο, το με ψυχική ευρωσύνη, ε, έχει να κάνει και με την κοινωνικοποίηση του ανθρώπου και με τον αλτρουισμό. Πρέπει να δούμε σήμερα, αυτά τα περιγράφω στο βιβλίο Ιουσία και θα αναστείτε ψυχή, πώ μπορεί κάποιο να είναι ευτυχισμένο. Πρέπει να δούμε σήμερα και ένα τσακλί για το ζήτημα του αλτρουισμού. Όταν δίνω πράγματα, προσφέρω Όπω σε αυτήν την που είμαι σε θεωρητική βάση που ποτέ δεν έχουμε αμυφθεί όλα αυτά τα χρόνια, γίνεται μέσα από τη μεγάλη προσπάθεια και την αγωνία για τα κοινωνικά ζητήματα τη εποχή μα. Αυτά περιγράφω. Όταν λοιπόν δίνω πράγματα κύριε κυρία Τσακλή και έχω ανιντιοτέλεια, δεν περιμένω πολλέ φορέ να έχω επιστροφή και ανταπόδοση προ αυτά που κάνω. Η χαρά που παίρνει κανεί όταν δίνει, η από, από το Θεό χαρά, είναι αρκετή για να τον κάνει να καταλάβει ότι είναι, είναι καλό. Το να δίνει ο άνθρωπο στου συνανθρώπου του κάτι και να του βοηθάει. Ε, θα έλεγα τώρα όμω ε, ένα περιστατικό. Που ναι, μου δηλαδή, και τελευταία ότι ο Διογέννη, ο φιλόσοφο αυτό, ο ναι. οποίο ήταν εξαιρετικό φιλόσοφο, όπω φαίνεται, αν και δεν ήταν ε, ε, μέσα σε κα, κοινωνικά πλαίσια, δεν ήταν κοινωνικοποιημένο αυτό ο άνθρωπο, ήταν απέξω, α πούμε. Ναι. Σαν κάτι σαν ε, αναρχικό φιλόσοφο, α το πούμε έτσι. Ε, δέχτηκε μια πρόσκληση από έναν. Ε, από έναν, δέχτηκε μια πρόσκληση από κάποιον πάρα πολύ πλούσιο Αθηναίο. Ναι. Να του δείξει, λέει, το σπίτι του κτλ. Πήγε ο Διογέννη εκεί πέρα, και αφού φάγανε και αυτά, ο περισσότερο για το φαΐ θα πήγε ο Διογέννη, διότι τι να του πει τώρα εκείνο του Διογέννη, που ο Διογέννη είχε μυαλό, μια γεννήτρια η οποία έκοβε, α πούμε, 5.000 στροφέ και το άλλο 100. Τι να, τι να... Γιατί έτσι είναι και οι άνθρωποι, το μυαλό είναι σαν μια γεννήτρια. Είναι σαν ένα μηχάνημα το οποίο παίρνει πολλέ στροφέ. Αλλού παίρνει 1000 στροφέ το λεπτό, αλλού παίρνει 300, αλλού 3.000 το λεπτό. Δεν μπορεί yeah, να οι άνθρωποι τώρα να, ναι. να συνονιθούν εύκολα μεταξύ του. Λοιπόν, και αφού εφάγανε και ήπιανε, του λέει τώρα πάμε να σου δείξω ένα πράγμα. Κατεβήκανε σε ένα υπόγειο, μη φανταστείτε υπόγειο με αραχνιασμένο, μιλάμε για παλάτι τώρα. Είχε ένα σπίτι παλάτι αυτό. Στο κάτω μέρο του παλατιού του λοιπόν είχε ένα μεγάλο μπαούλο, ένα σεντούκι μεγάλο, το άνοιξε και είχε όλου του κόσμου τα διαμάδια, τα χρυσάφια, τα ρουμπίνια κλπ. Άλλη, ξέρω Α, κάνει ο Διαγέννητο. τι πράγματα είναι αυτά. Λέει. Και εκείνο τι είναι και εκείνο του εξηγούσε ο άλλο. Ε, όταν ήταν να φύγει λοιπόν, του λέει ο, ο Διογέννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερο σε ευχαριστώ διότι μοιράστηκε του θησαυρού σου μαζί μου. Λέω απλώ για μια στιγμή, λέει, τι, 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 θα, τι, τι μοιράστηκα, δεν του μοιράστηκα. Δική μου είναι η θησαυρή του λέει. Δεν του μοιράστηκα μαζί σου, Απλώ εσύ του είδε, του λέει. Και λέει ο Διογέννη, του λέει, Καλά. Και εσύ του λέει, Τι κάνει. Πα ανοίγει τον Παύλο και του βλέπει. Αυτό κάνει, του λέει. Για δηλαδή, δηλαδή. ματαιοδοξία, έτσι. Δεν του εκμεταλλευόταν. Απλώ ήθελε να του δείχνει για να δείχνει ότι είναι σπουδαίο, ότι κάνει, έχει πολλά κλπ. Η δόξα αυτή, η δοξομανία που έχουμε εμεί οι άνθρωποι. Εξάλλου το Διογέννη τον έχουμε δηλαδή, και... Ναι, ναι, έτσι, Πείτε μα το. Γιατί ακούμε... εμεί έχουμε θησαμβρού τώρα οι Ορθόδοξοι που δεν εκμεταλλευόμαστε. Έχουμε του πατέρε, δεν του διαβάζουμε. Έχουμε τον Χριστό Στομο του Βασίλου, δεν τον διαβάζουμε. Ε, κοιτάμε τα σύρεαλ τα τουρκικά. Που θα μπορούσαν να μα δώσουν πολλά πράγματα για να μα φύγει αυτή η, κατάθλιψη, η, κατάθλιψη, η, παγκόσμια κατάθλιψη. Διότι ο άνθρωπο ο οποίο πιστεύει στο Θεό δεν πρέπει να έχει κατάθλιψη. Βέβαια και αυτό ο άνθρωπο κάτι θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει, εντάξει. Και ο Απόστολο Παύλος, δεν Είχα σκόλοπα στη σάρκα μου, κάτι τον εβασάνιζε σαν άνθρωπο. Αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε του θησαυρού τη Ορθοδοξία. Τι είναι αυτοί τι είπαν οι πατέρε τη Εκκλησία, πώ μπορούμε και εμεί να ανέβουμε πνευματικά, να αξιοθούμε να φτάσουμε σε ένα ύψο πνευματικό που να μην ασχολούμεθα πλέον με τα γήινα, τα τετριμένα και τα φτηνά πράγματα και όπω είπατε κι εσεί, να έχουμε μια ισοστασία ε, ψυχή και να είμαστε συνέχεια χαρούμενοι, ε, βοηθητικοί προ του ανθρώπου. Και να, από την πίστη από τον Θεό να αντλούμε δύναμη. Να έχουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε δηλαδή, τη ζωή αυτή που είναι πάρα πολύ δύσκολη και τελευταία δυσκολότερη. Αυτή λοιπόν η ταυτοποίηση θα λέγα, των αξιών που είπατε στην αρχή παίζει μεγάλο ρόλο και δείχνει την, τον άνθρωπο. Δείχνει δηλαδή ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο ο οποίο κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πε μου τι αξίε έχει τη ζωή σου να σου πω ποιο είσαι. Ε, τι ε, ε, ε. ιδανικά έχει τη ζωή σου να σου πω, πω ποιο είσαι. Αν τα ιδανικά σου είναι να πα στο αλλού και να του κλέψει τα χρήματα, δεν αξίζει τίποτα. Αν τα ιδανικά σου είναι να ζει μόνο για τον εαυτό σου, δεν αξίζει τίποτα. Αν τα ιδανικά σου όμω είναι και για την πατρίδα και για τον συνανθρωπό σου και για τον Θεό και για τον εαυτό σου και για το ένα και για το άλλο, για την οικογένειά σου, αν έχει τέτοια ιδανικά δηλαδή, να βοηθήσει του συνανθρώπου σου όσο μπορεί περισσότερο και να είσαι και εσύ χρήσιμο και ευχαριστημένο επειδή βοηθά, τότε θα σου πω ότι έχει κάνει καλή ταυτοποίηση, αξιολόγηση, έχει βάλει σε σωστή σειρά τι αξίε του κόσμου. Αλλιώ αν έχει βάλει σαν πρώτη αξία τα χρήματα και δεύτερη τα χρήματα και τρίτη τα χρήματα, είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο είσαι τελειωμένος. Έχει μια πεθαμένη ψυχή. Ο, ουσιαστικά ε, το συμπέρασμα που βγαίνει από τα όμορφα θεολογικά λόγια που εδώ κάτι Κυριακή έχετε κ. Τζακλή είναι η αποβολή του ανθρώπου από τα πάθη του. Όσο περισσότερο είναι δεμένος κάποιος όταν συναισθηματικά, γιατί η ψυχολογία στι μέρε μα ουσιαστικά, ενώ αρχικά η φιλοσοφία και η ψυχολογία ήταν δεμένε, ουσιαστικά η ψυχολογία εξετάζει τα πάθη τη ψυχή, τα συναισθήματα, εξετάζει τι ορμέ, εξετάζει τα ένστικτα. Άρα, άρα αυτό που μα είπατε και η Ατσακλή είναι αυτό που λέει και ο Πλωτίνο. Βλέπουμε και τα έργα μου και τι δραστηριότητέ μου στην φύση και σε οποίε ο Πλωτίνο το αναφέρω αυτό. Μια ζωή αγνή, ανώθευτη, έχει να κάνει με μια ζωή η οποία δεν είναι δεμένη. Ο άνθρωπο όταν απακιστρώνεται, γιατί λέει ο Πλωτίνο. 204 μετά Χριστό που αποκωδικοποίησε όλα τα έργα και το, ουσιαστικά γεφύρωσε το χάσμα του μεταφυσικού και του υλικού κόσμου του Πλάτωνος. Ο Πλωτήνος λοιπόν ε, μα είπε αυτό ακριβώς που είπατε κυρία Τσακλή. Δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μια ζωή χωρίς να, χωρίς να είμαστε δέσμοι των υλικών πεπραγμένων και όταν ξεφύγουμε από όλα αυτά τότε έχουμε πιο εύκολα να δεθούμε και να ενωθούμε η ουσία και η τη ψυχή. Ουσιαστικά σε αυτό το βιβλίο λέω πρακτικέ καθημερινέ συμβουλέ για το πώ θα επικοινωνούμε, το πώ θα βιώνουμε ε, την, ε, την καθημερινότητά μα. Βασικό που είπαμε και νωρίτερα είναι η κοινωνικοποίηση, ο αλτροισμό, οι θετικέ σκέψει, η συμπόρευση, η συντάκτηση με θετικού ανθρώπου, με ανθρώπου που έχουν κάτι να μα δώσουν. Γιατί όταν ε, βγαίνουμε και συνδιαλεγόμαστε και, και πηγαίνουμε μια βόλτα με έναν άνθρωπο που ε, είναι σε μια μίζερη καταληπτική κατάσταση. Σίγουρα αυτό μα δίνει περισσότερο. Άρα οι θετικέ σκέψει, η εξωστρέφεια και όχι η εσωστρέφεια ζητούμε τη εποχέ μα να δίνουμε, να πορευόμαστε. Η εξομολόγηση παίζει κυρίαρχο και σημαντικό ρόλο και έτσι ακλή, το είπατε και το υιοθετώ και εγώ από την άποψη ότι πολλέ φορέ μα βαραίνουν πράγματα. Πηγαίνουμε εκείνη τη στιγμή να μεταδώσουμε, να μεταφέρουμε πράγματα και βλέπουμε σε, και στο εξωτερικό που δεν έχει ουσιαστικά ε, διαδοθεί και δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σε κάποιε χώρε και το μυστήριο της ξεμολογήσεω και οι άνθρωποι δεν έχουν και φιλικέ σχέσει, δεν έχουν φίλου ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να πληρώνουν κάποιον ψυχολόγο για να μπορέσουν να βγάλουν και να ελαφρύνουν αυτό που του βάνει μέσα του. Άρα η φιλία, η κοινωνικοποίηση, το είπα και το τονίζω και συνεχώ, η κοινωνικοποίηση, να έχουμε φίλου, να έχουμε ανθρώπου με κοινή ιδεολογία και όχι με διαφορετική ιδεολογία, μα βοηθάει να, να πούμε το πρόβλημά μα. Να πούμε ότι σκεφτόμαστε και η παραγωγικότητα. Όταν η ζωή μα έχει νόημα, έχει στόχου, υλοποιεί ρεαλιστικού στόχου, γιατί εμεί που ασχολούμαστε με ψυχολογία, που είμαστε ανατόμοι τη ανθρώπινη συμπεριφορά, όπω θα περιγράφουμε, όταν έχουμε στόχου όπου δεν είναι ρεαλιστικοί. Αυτό δεν μας βοηθάει, αλλά μας ε, οδηγεί σε μια αγχωτική κατάσταση. Όχι, συνέχεια άγχος. Πρέπει την ενέργειά μας ουσιαστικά να την, ε, να την κάπου, την ενέργειά μας να την, ε, να την Την ε, ενέργεια αυτή, γιατί έχουμε σαν άνθρωποι ενέργεια, θετικότητα, θετικές σκέψεις, άρα να ανταλλάζουμε απόψει. Και γι' αυτό λοιπόν, καταλήγοντας, η εκπομπή αυτή μετράει κάποια χρόνια ζωής, στηρίζεται κάποιους ανθρώπους. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε και τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Έχουμε την εταιρεία Bionat που με το Memovigor που έχει φυτικά φοι, προϊόντα, τα είδαμε στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής, τα φυτικά προϊόντα της εταιρείας Bionat. Έχουμε το ελληνικό εστιατόριο Κατσαρόλα που είναι 24 ώρες το 24ωρο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε επίσης το φόρο Πεντελιστοντέλ, στον τέλ, ελληνικό εστιατόριο. Ε, θα, το, θα, τα δούμε και στο διάλειμμα και στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε το άρτος και μέλι, το επίσης το, την αλυσίδα ζαχαροπλαστική σκέτερη που θα το, το, είδαμε στην αρχή και στο διάλειμμα της εκπομπής. Για όλα αυτά λοιπόν τα εστιατόρια μπορείτε να ρωτήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε και έχουμε επίσης και τις εκδόσει εκδόσεις ε, ποταμίτου, του ε, ναι, ναι. Διονυσίου το ποταμίου. Ε, ποταμίτου. Παιδικά βιβλία. Ναι, παιδικά βιβλία. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Είναι, αν δεν κάνω λάθος κυρία Τζακλή, είναι η βίη των Αγίων. Η βίη των Αγίων για παιδιά. Οι οποίοι έχουν μεταφραστεί και σε πάρα πολλέ γλώσσε. Είναι πάρα πολύ καλά βιβλία αυτά. Γιατί πρέπει και να δι, ξεκινάει βέβαια. και από την παιδική ηλικία. Βλέπουμε ότι. Για ε, 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 Τζακλή, το έχετε ξαναβεί, το έχουμε ξαναβεί εδώ. Ότι βέβαια. δεν πρέπει να αφήνουμε να περνάνε τα χρόνια χωρί ουσία. Άρα λοιπόν τα, το αξιόλογο βιβλίο είναι σημαντικό. Χρόνου φίδου, δεν λέγαμε. Ναι, στο τηλέφωνο που βλέπετε πρέπει να ρωτήσουμε για όλε τι πληροφορίε. Ναι, Για Τζακλή, σα ακούμε. Λοιπόν, είπαμε για, για τι αρετέ και για την ιεραρχή, ιεράρχηση των αρετών. Πρώτη, η αιράρχηση είναι οπωσδήποτε η αγάπη και μέσα στην αγάπη υπάρχει και η συγχώρηση. Να αγαπάμε και να συγχωρούμε. Αυτό θα μας απαλλάξει από πολλούς, πολλούς άλλους κόπους που μας δημιουργούν, ας το πούμε, η ασυγχωρησία που δεν έχουμε για τους άλλους, η ασυγχωρησία, δηλαδή αν δεν συγχωρούμε τους άλλους, όπως και όπως είπαμε, η αρετή είναι μεγάλη, η, 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 η συγχώρηση είναι μεγάλη αρετή. Η συγχώρηση των εχθρών, των εχθρών, έφερε πολλούς ανθρώπους στον Χριστό. Ο ίδιος ο Κύριος επάνω στο Σταυρό είπε «Άφεσ' αυτή σου γάρι η δάση τυπίουση». Πατέρα λέει «Άστους, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν με το να με σταυρώνουν». Η Αγία Κατερίνη όταν ε, στο μαρτύριο της Αγίας Κατερίνης όταν ήταν το μαρτύριο της Αγίας Κατερίνης τρεις χιλιάδες άνθρωποι έγιναν χριστιανοί την ίδια μέρα. Γιατί η Αγία Κατερίνη ήταν αυτή που συγχώρεσε τους δημίους της. Έτσι. Συγχώρεσε τους δημίους της. Και αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή του άθεου. Όταν βλέπει στην πράξη ότι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν για σφαγή, για θάνατο και παρατήρησαν οι δήμοι τη πρώτη εποχή των χριστιανικών διωγμών στη Ρώμη ότι οι μόνοι που δεν του καταριώτησαν να πεθάνουν τα παιδιά του, να πεθάνει η γυναίκα του, γιατί όταν ήταν κάποιο μελοθάνατο, τα με το δήμιό του. Αυτό ήταν ο τελευταίο άνθρωπο που έβλεπε με γυμνό σπαθί να έρθει να του πάρει το κεφάλι. Τι θα έκανε, θα έβριζε αυτόν. Οι χριστιανοί όμω όχι μόνο δεν βρίζαν του δημιού του, αλλά του ευχόντουσαν ό,τι καλύτερο. Και αυτή η στάση και τα θαύματα που γινόντουσαν κατά τη στιγμή τους, ε, του μαρτυρίου του έφερνε πολλού ανθρώπου στον Χριστό. Γιατί το λέω τώρα, θα μου πείτε αυτό, και αν έχει καμιά φορά, καμιά φορά λένε δεν έχει σχέση αυτό που λε το θέμα τη εκπομπή. Αλλά εγώ θα, δω, θα, θα σας κάνω μια γέφυρα για να καταλάβετε γιατί το λέω. Το λέω γιατί και σήμερα υπάρχουν διωγμοί των χριστιανών αγαπητοί φίλοι. Και όπως οι τότε διωγμοί έκαναν πολλούς χριστιανούς, έτσι και η σημερινή διωγμή που γίνεται σε όλη την ανθρωπότητα, στην Αφρική, στην Αμερική και περισσότερο στις μουσουλμανικές λεγόμενες Συρία, χώρες. Στη Συρία, στην Αίγυπτο. Στη Συρία, σκοτώνουν χριστιανούς. Στο Μαρόκο σκοτώνουν χριστιανού. Παντού σκοτώνουν χριστιανού. Αν σκοτώνεται κάποιο σήμερα και είναι αυτό, είναι ο Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Αλλά να ξέρετε κάτι. Ότι οι μάρτυρε και αυτοί που σκοτώνονται, αυτοί θα φέρουν την καινούρια άνοιξη τη Ορθόδοξία. 17 μοναστήρια έχουμε στην, κάτω στην Αριζόνα. 17 μοναστήρια. Ορθόδοξα μοναστήρια. Τα οποία τι. Του είπαν επειδή είστε Αμερικάνοι να μάθετε να τα στην γλώσσα σα. Και είπαν όχι. Οι μοναχοί τη Αμερική είπαν όχι, θα τα μάθουμε ελληνικά να τα λέμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματική γλώσσα. Αυτή είναι η αγιοπνευματική γλώσσα. Αυτή είναι η γλώσσα που γράφτηκαν τα Ευαγγέλια η ελληνική. Μη λένε ψέματα αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να μα γελάσουν ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην αραμαϊκή, λέει, και μετά μεταφράστηκαν. Γράφτηκαν στην ελληνική. Και ο κυριότερος λόγος ήταν ότι η καθουμηλμένη γλώσσα τότε από όλου τους λαούς ήταν η ελληνική γλώσσα, όπως περίπου είναι σήμερα η αγγλική, η γαλλική κλπ. Τότε μιλούσαν σαν δεύτερη γλώσσα, εκτό από τη μητρική τους, την ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και πριν από το Ευαγγέλιο, οι εβδομήκοντα που λέμε, κάνανε τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα. Ναι, μένει η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε, αλλά και η Καινή Διαθήκη δεν μεταφράστηκε στην ελληνική, αλλά γράφτηκε κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα. Ο Λουκά άλλωστε ήταν ένα γιατρό. Το λέει μέσα και ναι, ο ίδιο. Ναι, για Τζακλή, επειδή σε λίγο οδηγούμε στο διάλειμμα. Ναι, στο ναι απλά ωραία. να πούμε δύο λόγια. Το τι θα δούμε στο δεύτερο μέρο. Ε, Κυρίε και κύριοι, πριν οδηγηθούμε στο διάλειμμα, μιλάμε σήμερα για την ευτυχία, για την ευρωσύνη, για την αγαλία. Πώ μπορούμε να αισθανόμαστε καλύτερα. Είδαμε τι αξίε, είδαμε τι αρετέ που ωραία μα έχει αναλύσει μέχρι τώρα και ο κ. Τζακλή. Είδαμε τα τηλέφωνα τη εκπομπή. Του ανθρώπου που στηρίζουν εκπομπή, γιατί η εκπομπή γίνεται και βασίζεται στην εθελοντική αυτή βάση. Και αν κάποιο θέλει να προβάλλει το καταστημά του, τι ιδέε του, τι σκέψει του, αναζητούμε και προσπαθούμε να βρούμε ε, οικονομικά ε, ανθρώπους ανθρώπου που θέλουν στήριξη και ανάγκη για να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια. Και στο δεύτερο μέρο θα συνεχίσουμε το θέμα που αναλύουμε στη σημερινή εκπομπή για να δούμε ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητά μα για να επικοινωνούμε, γιατί η ευτυχία έχει να κάνει με τι ανθρώπινε σχέσει. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. και DVD με την γενική και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτέ προσιτές. Ζωοδόχο πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλια Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Πέντε βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέα με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπω το ζήτημα τη ψυχή, του χρόνου και τη σιωπή. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τι αναλύσει του, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για του φιλεθεατέ. Για πληροφορίε και παραγγελίε, 210 38 15 000, Εκείνη δεύτερο μέρο, περίπου 11.15 Κυριακή βράδυ, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Ε, και πάλι, κοντά σα, την Παρασκευή, το βραδείο, η ώρα θα είναι η εκπομπή σε επανάληψη. διότι τη νύχτα. Βλέπετε και το τηλέφωνο τη εκπομπή. Το τηλέφωνο αυτό βοηθάει στο να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ, ε, μεταξύ μα. Να μπορείτε να επικοινωνήσετε αν θέλετε κάτι, να αφήσετε ε, αυτό που θέλετε στο τηλέφωνο και επίση να ρωτήσετε πληροφορίε για του ανθρώπου που στηρίζουν την προσπάθεια. Άρτο και μέλι, αλυσίδα αρτό οροπλασίου, οι εκδόσει ποταμίτου που έχουν όπω είπε και ο κ. Τσακλής, όμορφα, επικοδομητικά βιβλία. Στο τηλέφωνο μπορείτε να ρωτήσετε που βλέπετε. Επίση είναι ο τέλειο στο ελληνικό αστιατόριο, η Κατσαρόλα ελληνικό αστιατόριο. Ε, και οι ε, άνθρωποι και η Μπιονάτ με το Μοβικόρ που είναι κατάλογοι για και φυτικά προϊόντα έχει η συγκεκριμένη ε, φαρμακευτική εταιρεία, έχει μόνο. Φυσικά προϊόντα, μπορεί να ρωτήσει πληροφορίε και επίση, όποιο θέλει, αγοράζοντα κάποιο από αυτά τα βιβλία ή κάποια από αυτά τα βιβλία, μπορεί να κερδίσει να ε, του δώσουμε και άλλα ε, δωρεάν βιβλία και άλλα δώρα. Βλέπετε και τα βιβλία, Η ουσία και η θανασία τη ψυχή. Η ευτυχία τη ζωή είναι το ζητούμενο τη εποχή μα. Επίση, είναι κάτι ψυχοσωματικό, επηρεάζει το σώμα, την ψυχή και η ψυχή. Το σώμα όταν αισθανόμαστε καλύτερα και είμαστε, έχουμε θετικέ σκέψει τότε αυτό μας βοηθάει πολλές φορές να είμαστε πιο αισιόδοξοι, να βρούμε πατώντα καλύτερα, όπως λένε οι άνθρωποι της εποχής μας, στα πόδια μας, μπορούμε να βρούμε καλύτερα μια εργασία. Επίσης, όταν είμαστε, είμαστε αισιόδοξοι με θετικέ σκέψεις σε σωματικό επίπεδο, μπορούμε να είμαστε καλύτερα, να είμαστε πιο υγιείς, να ξεπερνάμε τις αλληλεγγικές γενικότερα αντιδράσεις και άνθρωποι που πάσχουν από βαρχές ασθένειες όταν έχουν ε, ε, αισιοδοξία μπορούν ψυχολογικά να, ε, να, παραταθεί η ίδια τους η ζωή και επίσης Εμεί εμείς που ασχολούμαστε και ερευνούμε την ανθρώπινη ψυχή, ανατόμη της ανθρώπινης συμπεριφορά και της ψυχής, έχουμε δει επίσης ότι η άθληση, έχουμε δει επίσης ο χορός, η κίνηση του ανθρώπου τον βοηθά για κοινωνικοποίηση, η κίνηση του ανθρώπου τον βοηθάει να βγάλει ό,τι έχει μέσα του στο υποσυνείδητό του, να βγάλει τις, τα ενστικτά του ορμές του, άρα πολλές φορές και στι ίδιες βοηθάει η κίνηση, η άθληση, να αισθανθεί καλύτερα ψυχολογικά. Αυτά περιγράφονται στο βιβλίο αυτό, γιατί το νόημα τη ζωή, η αυτοπραγμάτωση, είναι το ζητούμενο τη εποχή μα να έχουμε σκοπό κάπου να στοχεύουμε, κάπου να, να ε, παραδίδουμε, κάπου ε, ουσιαστικά να ε, όλη μα τη θετική ενέργεια να την παρέχουμε σε κάποιε όμορφε δραστηριότητε. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου, αξιοποίηση του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και την σιωπή στον πλωτίνο. Νεοπλατωνισμό, ε, είπαμε το γεφύρωσε το μεταφυσικό και το υλικό το φυσικό. Περιγράφει πολλά πράγματα για την ψυχή ο πλωτίνο. Ουσιαστικά περιγράφει και τι διαφορέ των, των, συναισθημάτων του ανθρώπου με τα ζώα, με τα ένστικτα των ζώων, με όλα αυτά και πώ αντιλαμβάνεται ο άνθρωπο και πώ τα ζώα. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον Πλάτωνα, Αριστοτέλη και ό,τι έχουν περιγράψει για τους δύο αυτούς κόσμους. Το επόμενο βιβλίο Θέματα μεθοδολογία και φιλοσοφία τη Ιστορία, Ιστορία του τόπου μα, του έθνου μα, ό,τι θα θέλαμε να μάθουμε. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Είναι αυτά, είναι το βιβλίο του κυρίου Αντζακλή, του γιατρού τη Γενική Ιατρική. Οι τροχοϊστέ. Αποκωδικοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μα. Επόμενο βιβλίο, Συντέλεια του Κόσμου, Καταστροφή. Προφητείε που ο ίδιο με τη δική του οπτική γωνία, μέσα από του θεολογικού λόγου, μέσα από την αποκάλυψη. Και την διαθήκη έχει αντλήσει αγιογραφικά χωρία και τα αναλύει. Και τέλο, έχουμε την αναγέννηση, την αναμόρφωση. Και όποιο έχει δυνατότητα και θέλει να εμπλουτίσει με όμορφε εικόνε, ο οποίο τσακλίνει μέσα από τα δικά του DVD, αυτό το έχει κάνει. Το έχει κάνει ε, και το κάνει εδώ και πολλά χρόνια, όμορφα και δημιουργικά. Και έτσι ακλίνει λέμε λοιπόν για την ευρωσύνη. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, να δούμε και άλλα στοιχεία, πώ μπορεί ο άνθρωπο να επικοινωνήσει σωστά. Μα είπατε για τι αξίε, μα είπατε για τι αρετέ. Η ευτυχία του ανθρώπου. Λέει ένας μεγάλος στοχαστής, ότι η, η, ο άνθρωπος στην ευτυχία του χρειάζεται όχι μόνο την απόλαυση υλικών πραγμάτων, αλλά χρειάζεται ελπίδα και να προσπαθεί να αλλάξει. Πολλέ φορέ μιλάμε σε ανθρώπου, από εποχή μα, κύριε Τζακλή, αλλά δεν αλλάζουν. Όταν mm. κάποιο λοιπόν έχει μέσα του, ε, νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Ο μεγάλο δάσκαλο Ζεόνι, mm. ο πρώτο ο Σοκάτη, είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα πολύ ενώ ήξερε τόσα πράγματα, το είναι γνωστό. Τον είδαμε και νωρίτερα και τον Σοκράτη, την προηγούμενη φωτογραφία. Είπατε και τον Διογέννη. Τον έχουμε για τι φωτογραφίε που ναι. μας απεικονίζουν. Ε, που είναι πίσω μα. Έχω εμπλουτίζει την εκπομπή. Γιατί ο Διογέννη έψαχνε άνθρωπο να βρει, με το φανάρι ουσιαστικά. Ο Διογέννη ήταν φιλόσοφο και επίση έκανε και είχε ένα σωστό βίωμα, μια σωστή συμπεριφορά και ε, μια εμπειρία ζωή. Άρα λοιπόν, κύριε ε, Ατζακλή, σήμερα λοιπόν. Φίξατε ε, πολλά θέματα. Είναι πολλά θέματα, κύριε Φιντουλάκη. Ναι, σα ακούμε. Ε, αγαπητέ μου Γιώργο, και αυτά τα πολλά θέματα βέβαια είναι μέσα στο πνεύμα τη ορθοδοξία. Αλλά θέλουμε καιρό και σιγά σιγά έχει καλά να τα αναλύσουμε. Έτσι, να καλά να ναι. να τα αναλύσουμε. λοιπόν, το θέμα τη άγνοια που είπατε ότι είναι φοβερή η άγνοια, φοβερό πράγμα η άγνοια, ή τη λανθασμένη γνώση, έτσι, είναι από τα κορυφαία πράγματα τα οποία πρέπει κανεί να έχει υπόψη. Η άγνοια, λέει ο Βασίλειος, είναι μέγας γκρεμό. και το, 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 φέρνει ακριβώς εκεί που θέλει, δηλαδή η άγνοια των γραφών. Η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει ένα πλούτο γνώσεων, ζωτικών γνώσεων για τη ζωή, για να μην, μπορούμε, για να μην μπορούν να μας σπάσουν αυτή την ασπίδα της προστασίας από τις γνώσεις, οι δυνάμεις του κακού. Συνέχεια ο σατανάς και οι άνθρωποι του, οι άγγελοι του και οι άνθρωποι του, σπέρνουν δαιμόνια ψεύδου στην ανθρωπότητα. Και έτσι κατατίσαμε η ανθρωπότητα να κυριαρχείται κατά 90% από ψέματα και 10% από αλήθεια. Είναι γεγονό αυτό. Και οι εφημερίδε και τα μέσα ενημέρωση, το 90% από αυτά που λένε είναι ψέματα. Λοιπόν, ο άνθρωπο του Θεού όμω δεν πρέπει να λέει ψέματα. Πρέπει να λέει τι αλήθειε αυτέ που πρέπει να λέει. Και αυτέ οι αλήθειε είναι γραμμένε στην Αγία Γραφή. Αν δεν ξέρει λοιπόν την Αγία Γραφή, θα σου πει ο άλλο ότι κατοικείται ο Άρης. Θα σου πει ο άλλο ότι η ανθρωπότητα θα πάει σε έναν άλλο πλανήτη και θα συνεχίσει να ζει. Δεν ξέρει την αποκάλυψη και τι θα γίνει. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Ενώ η αποκάλυψη λέει θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Θα γίνει αυτός ο πόλεμος. Μετά θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Μετά θα έρθει ο Χριστός. Μετά θα μαζέψει τους καλούς. Αυτούς που θέλει και τους άλλους θα τους πετάξει στα ζήτητα εκεί πέρα στην κόλαση μαζί με τον Σατανά και θα ξαναδημιουργήσει ένα καινούριο κόσμο. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και λένε θα πάμε με ένα πύραυλο σε ένα άλλο άστρο και θα το κατοικήσουμε και θα, μην, ή, θα συνεχίσουμε εκεί τη ζωή μα. Αν δεν θα συνεχίσει εκεί τη ζωή σου, φίλε, διότι δεν ξέρει, σου έχει πει ο Θεό τι θα γίνει. Άμα κάθε εσύ και κάνει υπολογισμού με το μυαλό, σου θα πέσει έξω. Ο Θεό αυτά που έχει πει και αυτά που έχει πει η Αγία Γραφή, τα έχουν αποδείξει άγιο την αλήθεια, γιατί κάνουν θαύματα μέσω αυτή τη προστασία του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεσαι εσύ και να λε. Θα μπούμε σε μια κάψουλα και θα πάμε σε άλλους πλανήτες και θα κάνουμε κλπ. Αυτό είναι ψεύδος. Να σας πω πόσα ψεύδι λένε έτσι προχήρως τώρα παίρνω πόσα κουτόχορτα ψεύδι διαδίδονται. Ότι όλες οι θρησκείες είναι οι ίδιες. Το έχουμε ξαναπεί κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Εξισώνουν μια θρησκεία του Ζωραάστρη προχριστιανική, η οποία δεν ξέρετε τι της γίνεται και οι Ινδουικές θρησκείες που προσκυνάνε ποντίκια, γάτες, κατσαρίδες με τη θρησκεία του Χριστού. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Μα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ο Χριστός ήρθε, αναστήθηκε, ανάστησε και μας είπε ότι θα μας και εμφανίζεται μετά το θάνατό του Αποστόλου και του λέει τόσα πράγματα και από τον τάφο του βγαίνει το Άγιο Φω. Υπάρχουν τέτοια πράγματα σε άλλε θρησκείε. Οι άλλε θρησκείε είναι σαν να λέμε τυπικά πράγματα, αυτά που κάνουμε και εμεί. Ένα άνθρωπο που μιλάει, που λέει ωραία πράγματα, ξέρω εγώ κλπ. Πεθαίνει, χάνεται και τελείωσε. Λοιπόν, ε, Μα τον εβάζουν τον Χριστό μέσα σε δέκα άλλου. Λέει και αυτοί είναι οι αβατάρε που θα έρχονται και λοιπά. Και θα έρθει και καινούριο Χριστό. Μα λένε οι ψεύδο Απόστολοι, οι ψεύδο Μάρτυρε, οι ψεύδο δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι ψεύδο. Εμεί ξέρουμε ότι δεν θα έρθει άλλο Χριστό. Θα έρθει ο Χριστό τη δεύτερη φορά. Δευτέρα είναι παρουσία λέμε. Άλλο ψέμα ότι ο άνθρωπο κατάγεται το τον πίθηκο. Μα είναι δυνατόν τώρα να λένε τα διαπράγματα στον 20ο αιώνα. Επειδή κάτι ψεύτο, ψεύτο επιστήμονε βρήκανε λέει δίθεν. Πού είναι αυτά που βρήκαν. Δεν βρήκαν τίποτα. Κι όμω, αν κοιτάξετε όλα τα δορυφαρικά κανάλια αυτά που δίνει και η Νόβα και το ένα και το άλλο, δεν φταίνε βέβαια οι εταιρείε, οι εταιρείε τη δουλειά δηλαδή του κάνουν. Αλλά μέσα στα κανάλια αυτά υπάρχει προπαγάνδα, αντιχριστιανική, αντιευαγγελική προπαγάνδα. Σου λένε δηλαδή ότι ο άνθρωπο είναι αυτό που ότι έζησε πριν από τον Αδάμ, έζησαν άλλοι άνθρωποι. Ναι, βέβαια, αυτά. θα αναλύσουμε αυτά και για τζαγκλή, γιατί είναι ε, ουσιαστικά. Δεν πετάγουμε από το ένα θέμα, ναι. αλλά ναι. θέλω να σα πω ότι εάν δεν ξέρει κανεί την Αγία Γραφή, τι μπορεί να του, να του προσάψει ο άλλο, να του φέρει ο άλλο σαν αλήθεια για ένα λευκό. Ναι ένα άνθρωπο που γνωρίζει την Αγία Γραφή είναι σταθερό. Σου λέει: Ξέρω τι θα γίνει. Πέρα, Άρα μάς. η γνώση και η νοικολογία τη Αγία Γραφή. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται το... δε, δε, δε να. Αστρολόγο. Δεν χρειάζεται Λέζε να. Αστρολόγο. Ναι. Η γνώση χειάζερα, και η αδράνεια. Ξέρω. Ότι αν πεθάνω ανεξομολόγητο θα πάω στην κόλαση. Ναι, το ναι. ξέρω. Ναι. Τι να μου πει τώρα εσύ αστρολόγο. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά και θα τα αναλύσουμε για να δούμε και τι διαφορέ με τι άλλε θρησκείε. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξανατονίσει. Γιατί αυτό που είπατε και για τον Άρη. Λένε ναι. ότι ρωτήσαν και τον Γιώτα Πορφύριο όταν ζούσε τον μεγάλο, τον Άγιο αυτή τη στιγμή τη Ορδοξία. Και απάντησε όπω και άλλοι Άγιοι που είπαν ότι δεν είναι το ζητούμενο αν ξέρουμε. Γιατί αυτή τη δεν ξέρουμε, υπάρχει δεν υπάρχει ουσιαστικά ζωή σας σε άλλου Δεν θα ρωτήσει ο Θεό Ναι, έτσι. Δω. Άρα δεν είναι σημαντικό για τη σωτηρία μα και την ψυχή μα. Για αυτό Μην πρέπει να, να ξέρουμε. Δεν πρέπει να ταξινομούμε. Έτσι. Άρα δεν ναι, ναι, υπάρχει ταξινόμηση. Αυτό Εγώ λέω, έστω και αν υπάρχουν εκατομμύρια πληθυσμοί πολιτισμοί σε όλο το σύμπαν. Τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει με εμάς. Εμά μπορεί να μας βοηθήσει, Είναι αυτοί. βέβαια. αυτό δεν είναι το, το βασικό έτσι, δηλαδή. Δεν έχει έρθει κανένα σήμα. Και αυτό. Η θεωρία του Δαρφίνου που είπατε νωρίτερα, δεν λέμε ο, απλά έτσι ουσιαστικά. Έχουμε κάνει ειδικό θέμα. Έχουμε φέρει για τη το, θεωρία του Δαρφίνου έχει επιστημονικά λάθη. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή το πούμε και σε άλλη εκπομπή. Γιατί πολλές φορές νομίζουν κάποιοι ότι το να κατηγορούμε έτσι και να λέμε ότι αυτό δεν το πιστεύουμε ή αυτό δεν το δεχόμαστε. Ή Θεωρεί το ο Αρμίνο έχει λάθη. Για έχει, έχει μας... επιστημονικά λάθη. Ιατρικά έχει αποδειχθεί ιατρικό ε, και επιστημονικό. Υπάρχουν λάθη αρκετά σημαντικά για του επιστήμονε. του ο και τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια τα έχουν ξεπεράσει. Εκτό αυτού. Εκτός αυτού. Αυτό που λέτε είναι πασιφανέ και είναι σοβαρό. Εκτό αυτού. Εμεί δεν χρειάζεται να έχουμε αποδείξει για τα λάθη του Αρμίνου. Σωστά. Εμεί ξέρουμε ότι ο Θεό έκανε ένα ζευγάρι ανθρώπων, τον Αδάμ και την Εύρα. Τελείωσε από εκεί και πέρα. Ούτε πήθηκε η χωράνε εδώ, ούτε δεν χωράνε ούτε κλπ. Α εκεί που κάθονται και εκεί που κάνουν. Εντάξει. Δεν είναι μορφολογία, επειδή μοιάζουν με τον πίθηκο. Μερικοί άνθρωποι μοιάζουν με πιθήκου, α πούμε, και οι Αμπορίτζινε, οι Φουκαράδε, μοιάζουν με γορίλα, α πούμε, κλπ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για βάλει ένα γορίλα και έναν Αμπορίτζι να δούμε ποιο είναι πιο έξυπνο. Υπάρχει γορίλα που να πλησιάζει έστω και ένα χιλιοστό τη αντιλήψη του ανθρώπου. Δεν υπάρχει. Επομένω, τι σημασία έχει τώρα μορφολογικά να μοιάζει. Και εγώ βάζω ένα τομάρι από μια αρκούδα, είμαι αρκούδα όμω. Από μέσα δεν είμαι αρκούδα, είμαι άνθρωπο. Ε, το, δεν είναι εξωτερική εμφάνιση, ε, βέβαια, να με λίγα λόγια κτλ. Μετά λένε δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση όπω ο Φρόιντ είπε: Δεν υπάρχει, λέει, αλλά κινούμεθα από το ένστικτο. Λάθο, κύριε Φρόιντ. Λάθο, κύριε Φρόιντ. Το λέει η Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπο έχει ευθύνη γιατί έχει ελεύθερη βούληση. Θα μπορούσε να πει του Σατανά ο Αδάμ, φύγε δεν θέλω τίποτα μαζί σου. Του είπε όμω: Α, για να το δούμε και λοιπά. Και πήγε και έφαγε τον καρπό, τον απογορευμένο. Δεν αλλά έχει Αλλά ελεύθερη... όπω κρίνει και τι του, θα μα πει να πείτε... τώρα: Φρόιντ, εμά αν έχει ελεύθερη βούληση, του Αυτά να πάνε να τα πει ο ο Φρόιτ και ο ένα και ο άλλο αυτά σε σκουτόφραγκου. Αυτοί που δεν ξέρουν ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε έχουν κουλτούρα, ούτε έχουν αγίου, ούτε τίποτα που να τα έχουν αναλύσει. σε εμά εγώ τα Κύριε Τσακλή, να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί αν πηγαίνουμε πολλά θέματα δεν θα γινόμαστε κατανοητοί. Ε, ε αυτό είναι να πείτε το εξή, ότι πρέπει να κρυθούμε και τι πράξει με τι ενέργειέ μα. Ε, εγώ, εγώ εντάξει, έχω την άποψη ότι. Ε, Γενικότερα, και ο Φρόντι έχει πει σημαντικά πράγματα. Έκανε και λάθη. Και όλοι αυτοί οι επιστήμονε ε, και όλοι αυτοί οι ψυχολόγοι... Ξεκινάνε από λάθο βάση. Ε, έχουν και τα σωστά του, έχουν και κάποια πράγματα που τα οποία μπορούμε να διαφωνούμε κτλ. Αυτό δεν είναι τόσο το, το σημαντικό. Παίρνουμε, είμαστε τι μέρε που παίρνουμε όλου του καρπού κτλ. Και, και ουσιαστικά για να δημιουργήσουμε την ιδεολογία και τη σκέψη μα, γιατί σε όλα τα βιβλία που έχω γράψει, αυτό τονίζω. Υποστηρίζω την ψυχολογία, αναλύω συναισθήματα και στο τελευταίο βιβλίο. Τις, τα ένστιτα του ανθρώπου, τις διαφορές που έχουμε με τα ζώα, την ευτυχία, τον σκοπό της ζωής. Γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουν, αν του αν τους ανθρώπους σήμερα, μιλάνε ψυχή ευρωσύνη, να είμαστε χαρούμενοι γύρω μας, ουσιαστικά την διαφορά που έχουμε, γιατί ο αισιόδοξο άνθρωπος, ο θετικό άνθρωπος ζει περισσότερο, έχει κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να μην εθιστεί, το ζητούμενο είναι της εποχής μας, είναι ο εθισμός σε διάφορε ουσίε κτλ. Ο αισιόδοξο άνθρωπο αυτό που δεν έχει μιζέρια, κατάθλιψη, άρα ξεπερνάει, στέκεται στα πόδια του. Μπορεί να είναι ευκολότερα να βρει δουλειά, να έχει μια αντιληπτική ικανότητα του περιβάλλοντο και των ανθρώπων που έχει γύρω του. Υπάρχουν αυτά τα λάθη, αυτά, η κυρία Τσακλή, αυτά μα λέτε. θέλετε ε, κάτι άλλο. Ναι, να πείτε. Και ένα άλλο φοβερό ψέμα είναι η μετασάρκωση. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι, βέβαια. Ο Χριστό δεν μίλησε ποτέ για μετασάρκωση, ούτε οι, οι άγιοι τη Εκκλησία έχουν με μα τονίζει και στην γεννή διαθήκη ότι ο άνθρωπο από ναι. ε, τη στιγμή που πεθαίνει, από εκεί πέρα δεν υπάρχουν άλλε ε, διαφορετικέ ζωέ και δεν πηγαίνει γιατί είναι ουσιαστικά αυτό μα βοηθάει. Πάγια ε, ναι, ναι, βοηθάει κάποιου και νομίζουν κάποιοι ότι παίρνουν στην παγίδα ότι θα ζήσουν άλλε δέκα ζωέ. Άρα έχω, έχω χρόνια Παγήρα. μπροστά μου, ζωέ και να κατανοήσω και για να μπορέσω να αλλάξω σκέψη. Ζούμε μία φορά και ουσιαστικά γι' αυτό που ζούμε, κρίνομαστε για τι πράξει μα και έχουμε ελεύθερη βούληση. Ο Θεό γνωρίζει το τι θα γίνει αργότερα μέσα σε 10 λεπτά ή σε μια ώρα ή σε μέρε, σε χρόνια, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε. Άρα είμαστε, κρινόμαστε με βάση την ελεύθερη, ε, τις μας, την ελεύθερη πούληση την οποία έχουμε. Γι' αυτό προτείνω στους αγαπητούς φίλους και ειδικά στους νέους να ανοίγουν που και που και να διαβάζουν το Ευαγγέλιο για να καταλαβαίνουν μετά τα πόσα ψέματα διασπείρουν οι δυνάμεις του κακού γύρω-γύρω, πόσα ψέματα και πόσο αδιαφορούν για την ύπαρξη του Χριστού, δεδομένου ότι οι περισσότερε έκτε στην Αμερική και αλλού ε, προβάλλουν την αυτοσωτηρία. Ο άνθρωπο δεν θα σωθώ εγώ μόνο μου. Είμαι Θεό και θα ξαναβρω το Θεό μέσα μου. Δεν μπορεί να σωθεί μόνο σου. Θα σωθεί με αυτόν που σε έκανε. Θα σωθεί με τον Χριστό, θα σωθεί με τον Θεό. Δεν είναι δυνατό να σωθεί μόνο. Η αυτοσωτηρία είναι σατανική ιστορία, όπω είναι και με τεσάρκου. Δεν σώζεται ο άνθρωπο με τι δικέ του δυνάμει. Είναι σαν να θέλω να σηκώσω τον εαυτό μου, πιάνοντα από το γιακά να σηκωθώ. Δεν γίνεται. Πρέπει κάπου να υπάρχει μια δύναμη η οποία να μπορέσει να με σηκώσει. Ένα άλλο σημείο αναφορά. Και το άλλο σημείο αναφορά είναι ο Χριστό. Ο Χριστό είναι αυτό ο οποίο μπορεί να σηκώσει τον άνθρωπο και να τον ανεβάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Και δεν χρειάζονται και πολλέ γνώσει. Δεν είπε ο Χριστό σε κανέναν μάθε και είναι κινητή βιβλιοθήκη και θα σωθεί. Αν κάποτε οι αρχαίοι, όπω λέγε κάποιο, οι αρχαίοι νόμιζαν ότι η σωτηρία είναι μόνο στη γνώση. Ήρθε ο Χριστός και μας είπε ότι η σωτηρία είναι και στην καρδιά και στην ψυχή και στην αγάπη. Γι' αυτό και αγράμματοι άνθρωποι, όπως ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας, αγίασαν. Αγράμματοι άνθρωποι αγίασαν. Αγράμματοι, όχι χαζοί όμως, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι μωροί, έξυπνοι, αλλά αγράμματοι. Ο Μέγας Αντώνιος δεν δηλαδή, ήταν ο καθηγητής τη Ερήνης, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Ήταν ένα αγράμματος άνθρωπος, ο οποίος ήταν Δεν είχε πάει στο σχολείο. Σωστά. Και όμω πηγαίναν οι καθηγητέ εκεί πέρα και τον εξετάζανε και κάνανε διαλόγου μαζί και απορούσανε πώ είχε μάθει αυτά τα πράγματα και πώ ήξερε τόσα. Μα είναι και η φώτιση του αγίου πνεύματο που δίνει στον άνθρωπο τα σωστά πράγματα. Και τι έλεγε ο Κοσμά ο Ετωλός? Ότι τα άθεα γράμματα θα μα καταστρέψουν. Ε, ο πονηρό άνθρωπο καλύτερα να μην, να μην ε, εκπαιδευτεί. Να μην πάει στο σχολείο, γιατί αν είναι πονηρό θα κάνει μεγαλύτερη καταστροφή. Μέσα Έχει στο... Πλάτων. Ναι, ναι, το ξέρω και τσακλή. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, να τονίσουμε, επειδή μίλησατε για το καλό και το κακό, μέσα στι αξίε και στο αξιακό σύστημα του ανθρώπου υπάρχουν οι έννοιε του αγαθού, του καλού και του κακού. Ε, και επίση αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και πριν ε, αναφερθούμε στο Ευαγγέλιο, βλέπουμε και τη συγγραφική μου δραστηριότητα. Το τελευταίο βιβλίο μιλάω για τι έννοιε τη ψυχή, του καλού και του κακού. Σε όλα αυτά τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, βλέπουμε και το τελευταίο βιβλίο που μιλάει για την ψυχή, για τη θέση του ανθρώπου. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπο αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το είπαμε και νωρίτερα, είναι ότι ο άνθρωπος πολλές φορές έχει εξοικειωθεί με την ίδια του τη ζωή και πολλές φορές ενώ υπάρχουν ευτυχισμένε στιγμές υπάρχουν καλά γεγονότα υπάρχουν γεγονότα τα οποία ε, μπορεί κάποιο να σταθεί σε αυτά λόγω της εξοικείωσης της οποίας έχει δεν στέκεται στα θετικά πράγματα αλλά ψάχνει να βρει ε, αρνητικά γεγονότα, προβλήματα ότι τον απασχολεί ότι τον επιβαρύνει και ε, θεωρούμε αυτά που ζούμε πολλές φορές έχουμε ε, θετικά στοιχεία, πράγματα, έχουμε ανθρώπους που μας καταλαβαίνουν, όμως επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα τα οποία ανέχουμε. Ναι, λάθος αυτό, πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά στοιχεία, να βλέπουμε και τα αρνητικά προβλήματα, άρα γιατί η κατάθλιψη πολλές φορές, όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκινάει, έχει ως αφιτηρία, έχει ως αρχή, όταν ε, δεν στεκόμαστε όταν δεν στρεφόμαστε ε, στα θετικά που έχει η ζωή μας. Και επίσης πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο Πρέπει να δούμε και να σκεφτούμε ότι πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο για την αυτογνωσία, για την ενδοσκόπηση, για να δούμε τι συμβαίνει στο υποσυνείδητό μα, αυτά που οδηγούνται αργότερα στο συνειδητό μέρο της τη ψυχή, τι γνώσει που τις μεταφέρονται στο συνειδητό μέρο, να τα δούμε, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί όλε αυτέ οι πληροφορίε, τα προτινόμενα βιβλία αυτή τη τηλεοπτική εκπομπή, βοηθούν να εμπλουτίσουμε με εικόνε, γιατί η, ψυχολογία αυτή τη στιγμή ασχολείται όχι με. Όχι με το τι είναι ψυχή, γιατί ο Πλάτωνας δεν έχει ψυχή σε τρία επίπεδα, θυμωδιδέ, τιμητικό και λογιστικό, αλλά ασχολείται με τα συναισθήματα, με τα αποτελέσματα τη ψυχή. Ασχολείται αυτή τη στιγμή η ψυχολογία. Ναι, κυρία Τσεκλή, και για να, να ξεκαθαρίσουμε και στου φίλου, ότι έχουμε αφιερώσει το κάθε Κυριακή βράδυ πριν τελειώσουμε να αναλύουμε το Ευαγγέλιο τη Κυριακή που ακούσαμε. Κυριακή βράδυ είναι τώρα, σήμερα το πρωί το ακούσαμε στι εκκλησίε μα, οπότε. Ναι. Να ε, μα πείτε ε, ποιο ε, είναι το απόσπασμα ε, και το χωρίο. Είναι η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Είναι στο Λουκά, στο Γιώτα Ήτα, κεφάλαιο, στο 10 με 14. Είπε ο κύριο στην παραβολή τάχτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ειστερο... ειστε ιερό, προσεύξαστε. Δύο άνθρωποι ανεβήκαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Μιλάμε τώρα για το ναό του Σολομόντο, έτσι. Ο ένα ήταν ο Φαρισαίο και ο άλλο τελώνη. Ο Φαρισαίο σταθεί στον εαυτό του, προσήφχε και έλεγε. Ο Θεό, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ ότι ουκ ημί ως περιλεπεί των ανθρώπων. Ορίστε. Αυτός τώρα θεωρεί ότι δεν είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι εγωισμός τώρα αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτός, ξεχωριστός, έτσι. Και αν ήταν ξεχωριστός, άσε να το πούνε οι άλλοι, όχι εσύ ως μου. Ο Φαρισαίος θα δει στον εαυτό του προσύγει. Ο Θεός ευχαριστός ότι ουκ ημί ως περιλεπεί των ανθρώπων. Άρπαγες, κατηγορεί την όλη την ανθρωπότητα, άρπαγες, άδικη, μυχή. Και όπως αυτός εδώ ο τελώνης, είδε και τον τελώνη απέναντι. <clears throat> Νιστεύω δις Σαββάτου. Νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, θέλει να πει. Από δεκατό πάντα ως ακτόμε. Βγάζω το ένα δέκατο από δεκατό, σημαίνει βγάζω ένα δέκατο από τα χρήματα που έχω για να τα δώσω στη βοήθεια των φτωχών. Καλό είναι, δεν είναι κακό αυτό. Θεά το πράγμα. Αλλά ο τελώνη μακρόθεν έστεχε μακριά, δεν τολμούσε να πάει μπροστά, εκεί που ήταν και οι άλλοι. Έστεκε και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του λέει να σηκώσει τον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Ο Θεός σιλά στη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός να με λυπηθεί, να με εμένα τον αμαρτωλό». Γυρίζει λοιπόν ο Χριστός και τους λέει «Σας βεβαιώνω, λέγω ημίν, αυτός κατέβηκε δικαιωμένο στο σπίτι του, παρά εκείνος ο άλλος, ο Φαρισαίος». Ο Τελώνης δηλαδή έκανε τη σωστή προσευχή που είπε «Συγχώρεσέ με Κύριε τον αμαρτωλό» διότι οποιοδήποτε υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αυτή είναι μια μικρή περικοπή του Ευαγγελίου μας που λέγεται Τελώνη και Φαρισαίου και μας έχει πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα έχει εδώ μέσα το μήνυμα της εξομολογήσεως. Αισθάνθηκε την ανάγκη όχι να τα πει στην εικόνα, όπως λένε οι μερικοί, αλλά να τα πει μπροστά στον κόσμο ή τουλάχιστον μπροστά στον Θεό και επισήμως μέσα στον ναό, να πάει και να πει ότι εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και θα ήθελα ο Θεός να με λυπηθεί και να με συγχωρέσει. Ταπεινώνει τον εαυτό του. Δεν είναι εύκολο να το πει κανείς και ειδικά ένας περήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να το πει αυτό, να πει ότι είμαι αμαρτωλός. Συνήθως εμείς λέμε το αντίθετο. Είμαστε καλοί, είμαστε θετικά στοιχεία της κοινωνίας, λέμε. Και μερικοί που είναι και λίγο άμυαλοι λέει εγώ είμαι καλύτερο. Έχει δει άλλο από μένα. Ναι. Κάτι τέτοια λένε και μερικοί άνθρωποι και γίνονται αντιπαθητικοί. Ο Φαρισαίο τι είπε, Δεν είμαι εγώ, λέει, άρπαγα όπω οι άλλοι άνθρωποι και όπω εκείνο ο, ο, ο τελώνης εκεί κάτω λέει. Εγώ έχω αρετέ. Δηλαδή πήγε στο Θεό να του πει τι αρετέ του. Να του πει ότι είναι προσεύχομαι, σ' αγαπάω, κάνω κλπ. Λέγονται τώρα αυτά από ένα σόφρονο άνθρωπο. Το είχε χάσει φαίνεται το μυαλό του. Και άρχισε να, κομ, να κομπάζει, άρχισε να καφιέται μπροστά στο Θεό. Να καυχιέσαι μπροστά στο Θεό, να καυχιέσαι μπροστά στους ανθρώπους κάπως το καταλαβαίνω. Αλλά να καυχηθείς και μπροστά στο Θεό, τι να του πεις του Θεού, ότι ξέρεις Θεέ εγώ. Δηλαδή σαν να του λες πρόσεξε μην κάνεις κανένα λάθος. Και... Δεν αναγνωρίζει τη μεγάλη. Το στοιχείο τη εποχή μας είναι η εγωπάθεια και ο, ο κυρισμό, κυρία Τσακλή. Έχουμε δύο λεπτά για να κλείσουμε. Οπότε πείτε κι εσεί έναν λόγο και να πω κι εγώ. Λοιπόν, ο Θεό απορρίπτει την κάφη ισιολογία. Ουδέποτε να καυχόμεθα μπροστά στου ανθρώπου ή μπροστά στον Θεό και να λέμε τα προτερήματά του, έστω κι αν έχουμε κάποια προτερήματα. Και γι' αυτό τα κάνουμε ελεημοσύνη, θα είναι κρυφή. Δεν θα λέμε εγώ χτε πήγα στην τράπεζα και έδωσα 50 ευρώ για το τάδε μέρο και για τα παιδιά τη Αφρική κλπ. Αυτό απογορεύεται. Δεν κάνει να το λέμε. Άλλο, σε ένα φίλο εμπιστευτικά μπορεί να του πει: Σε έδωσα κάποια χρήματα κλπ. Αλλά αν πα και πει ότι εγώ χτε πήγα και έκανα αυτό, τα έχει χάσει αυτά τα λεφτά, να το έχει υπόψη σα. Ή αν γράψει το όνομά σου δωρεά του κυρίου Τάδε και αυτά, αυτό δεν χρειάζεται. Ο Θεό ξέρει τι δωρεά που έχει. Δεν χρειάζεται ο Θεό από σένα να το θυμίσει ότι έχει κάνει κάποια δωρεά. Δεν χρειάζεται να του πει ότι πήγε σε ένα νοσοκομείο και είδε έναν άρρωστο. Ξέρει ο Θεό ότι έκανε μια θυσία γιατί για να πα στο θέατρο πήγε σε ένα νέο νοσοκομείο. Το ξέρει ο Θεό αυτό το πράγμα. Οπότε και έτσι και... Μου είπατε πριν να συζητήσουμε ότι ναι. πόσο μεγάλη αξία έχει να επισκεφτόμαστε του αρρώστου. Ε, βέβαια, είναι, είναι σημαντικό ναι. το είπαμε και στην αρχή Έχετε εκποπής. καταλάβει πόσο μεγάλη αξία. Ε, είναι. ε να πω ένα λόγο και πάλι θα σα δώσω το λόγο. Ε, mm. Βλέπουμε και τη γραφική δραστηριότητα για να κλείσουμε. Η ουσία και η αθανασία τη ψυχή. Μιλήσαμε σήμερα για την ψυχή, για την επικοινωνία του ανθρώπου, για τις σχέσεις, διότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε πολλές και τη μόνη της εποχής μας. Κάτι που λέει ο ανυψιός του ο Μπερνές, που λέει, μίλησε για την κοινωνική, συγκοινωνική ψυχολογία, μίλησε για τη μάζα του ανθρώπου. Άρα αυτά που λέμε εδώ πέρα είναι πολλές φορές αλλάζουν και δεν, ε, δεν ακολουθούμε τη μάζα της εποχής μας εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή. Ε, η ουσία και η θανασία της ψυχής, το επόμενο βιβλίο 9 του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο, Φύση και Σιωπή, στον Πλωτίνο, στον Λεοπλατωνικό φιλόσοφος, ο Πλωτίνο, στη φωτογραφία του Εξοφίλου. Το επόμενο βιβλίο, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και η Πατερική Θεολογία, Πλάτωνο Αριστοτέλη, μεγάλο μετέωρο είναι οι δικογραφίε που βλέπουμε στο όφιλο του βιβλίου μου. Τέλο, θέματα μετολογία και φιλοσοφία τη Ιστορία. Είναι τα πέντε βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει και τα βιβλία του κ. Τζακλή, Κελάτη Χριστιανισμό, Ιδροχοϊστέ, είναι το επόμενο βιβλίο ε, η συντέλεια του κόσμου, προφητήσεις της συντέλεια του κόσμου και τέλος αναγέννηση, αναμόρφωση. Θα δούμε τώρα ε, το Bionat, τα φυτικά προϊόντα που είδαμε και τα τηλέφωνα της συγκεκριμένη εταιρεία με τα φυσικά προϊόντα για ελίγκους, οι για οι ευωές και για άλλες αρρώστιες που έχει κάποιο. Είναι, ε, επίσης είδαμε το άρθρο και μέλη, μια λυσίτα αρθοζοροπλαστικής που τώρα βρίσκεται και απέναντι από το Πεντάγωνο, έχει ανοίξει καινούριο κατάστημα. Είδαμε, το, είδαμε επίσης την Κατσαρόλη το ελληνικό εστιατόριο στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Τέλος, ο τέλης ελληνικό εστιατόριο με φτηνά ε, φαγητά. Επίσης η Πενέλης. Πεντέλης. Εκλεκτά. Ε, ναι. Εκλεκτά φαγητά. Ναι, και φτηνά και επίλεκτα φαγητά. Έτσι. Ο ε, κ. Τζακλή, επειδή με πιέζουν τόσο. Το και λέω πά... και μετά γιατί τρώγω κάποια φορά. Α, <laughs> βγαίνει και εκεί, Χρειάζεται να στηρίζουμε όλου του ανθρώπου που βοηθούν. Γιατί εκπομπίζει σε θελοντική βάση και ο θέλει να προβάλλει τι ιδέε του, κατάστημά του, τη σκέψη του, μπορεί να το κάνει στο τηλέφωνο που βλέπετε και να μα αφήσει και τα δικά του τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε μαζί σα. Με πιέζουν ναι. μια, λέξη. μια λέξη. Καλό βράδυ, επί. Εγώ θα έλεγα βοηθητική, συμπαθή προ του ανθρώπου και κυρίω ταπεινή για να έχουμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και του Θεού και να μπορούμε να προχωράμε πνευματικά προς τα πάνω, προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Να είστε καλά κύριε Τζακλή. ότι πάντοτε το Χριστός μας αγαπάει όλους. Μας αγαπάει διακρίτως. Να είστε καλά κύριε Τζακλή. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Τζακλή που και σήμερα ήταν κοντά μα, στο κεντρός Γενική Ιατρικής. Την εγχώμη παρασκευή τη νύχτα σε επανάληψη. Αφήστε, αν θέλετε, το τηλέφωνο σας να επικοινωνήσουμε, μαζί σας. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ. Δείτε τώρα τις εταιρείε που μα στηρίζουν. Καλό σα βράδυ τα λέμε την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30, 11.25, πάντα από το κανάλι 9. Καλώς σας βράδυ.